άνοιξε η τάξη μας άνθηση αυλή. Ο μικρός παράδεισος είναι η αφορμή. Σαν ουράνιο τόξο και σαν ήλιο στη βροχή, σου γελά και σου φωνάζει από τι θα πει. Τρέξε, παίξε, γέλα και τραγουδά δυνατά. Πες κι εσύ μες στο παιχνίδι με όλα τα παιδιά. Και αν τύχει και την ψάση σου πως η ταγή, θα έχω ετοιμάσει λεμονάδα σπιτική. Θα έχω ετοιμάσει λεμονάδα σπιτική. Πάσχα, κύριο Πάσχα! Καλωσορίσατε σε μία ακόμη λεμονάδα σπιτική. Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, όπου εδώ βλέπω τους ιερείς, τις νεοκόρους, τους ψάλτες, προετοιμάζονται για την απόψινή ακολουθία. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία θα μας συγκλονίσει παρουσιάζοντάς μας τη Σταύρωση του Θεανθρώπου, ενώ θα ακουστούν τα 12 Ευαγγέλια που θα μας περιγράψουν την πορεία του Ιησού Χριστού προς το Γολγοθά και τη Σταύρωσή του. Μέχρι να πάτε στην απόψινή ακολουθία στις εκκλησίες σας, στους τόπους σας, στις πόλεις σας, εκεί που βρίσκεστε, πάμε μαζί να δούμε το παρακάτω βίντεο για να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά που θα συμβούν απόψε. Εκείνο το βράδυ, αφού συνέλαβαν τον Ιησού στον κήπο της Γεστημανής, τον οδήγησαν στους αρχιερείς, στον Άννα και στον Καϊάφα, ώστε να τον ανακρίνουν και να τον δικάσουν. Έξω από την αυλή των αρχιερέων καθόταν ολόγονιο ο Πέτρος, ο πιστός μαθητής του Ιησού, που περίμενε να μάθει τι θα γινόταν με τον αγαπημένο του δάσκαλο. Εκεί τον ρώτησε κάποιος: «Μήπως είσαι φίλος του Ιησού?» «Όχι, δεν τον ξέρω», αρνήθηκε ο Πέτρος. Μέσα σε λίγη ώρα τον ρώτησαν άλλες δύο φορές για το αν γνωρίζει τον Ιησού και εκείνος συνέχισε να το αρνείται. Είχε πια ξημερώσει και λάλησε ο παιδινός. Τα λόγια του δασκάλου του ότι θα τον αρνηθεί ηχούσαν στα αυτιά του Πέτρου. Η καρδιά του δεν άντεξε το βάρος και ξέσπασε σε λυγμούς. Λίγες ώρες μετά, οι αρχιερείς οδήγησαν τον Ιησού Χριστό στο δικαστήριο και στο δικαστή Πόντιο Πιλάτο για να πάρθει η τελική απόφαση. Ο Πιλάτος άρχισε να ανακρίνει ο ίδιος τον Ιησού και ενώ οι αρχιερείς ήθελαν να τον καταδικάσουν σε θάνατο, εκείνος αμφέβαλε γιατί αισθανόταν την αθωότητα του Ιησού. Ye have brought this man unto me as one that perverteth the people. I have examined him before you and find no fault with this man touching those things whereof you accuse him. I have sent him to Herod. He has found that nothing worthy of death has been done. I will therefore chastise him and release him. Το εξαγριωμένο πλήθος όμως δεν του άφησε άλλη επιλογή. Μιας και οι υπηρέτες των Φαρισαίων είχαν ξεσηκώσει τους ανθρώπους χαμηλόφωνα εναντίον του Ιησού. Σύς όμως ο κόσμος του φώναξε: «Σταύρωσέ τον! Σταύρωσέ τον!» What shall I do then with Jesus who is called the Christ? Crucify you. I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Πιλάτος, μην μπορώντας να το αποτρέψει, διέταξε να του φέρουν μία λεκάνη με νερό και εκεί μπροστά σε όλους έπλυνε τα χέρια του. «Εγώ είμαι αθώος για το θάνατο αυτού του ανθρώπου», είπε στο πλήθος και έφυγε. Η απόφαση είχε πια πάρθει. Ο Ιησούς Χριστός καταδικάστηκε σε σταύρωση. Τότε οι στρατιώτες ξεκίνησαν τα βασανιστήριά του που θα κορυφώνονταν με τη σταύρωσή του. Τον μαστίγωσαν αλίπητα. Φόρεσαν έναν βρώμικο κόκκινο μανδύα και ένα αγκάθινο στεφάνι, να θυμίζει βασιλιάς, όπως τον κορόιδευαν, ενώ δεν σταματούσαν να τον χτυπούν στο πρόσωπο. Οι στρατιώτες, δίχως έλεος, οδήγησαν τον Ιησού στον λόφο Γολγοθά, φορτώνοντας τους ώμους του τον βαρύ σταυρό του.
Ο Ιησούς με το αγκάθινο στεφάνι να του ματώνει το πρόσωπο συνέχεια, εξαντλημένος από τα χτυπήματα και την ταλαιπωρία όλης της προηγούμενης νύχτας, δεν άντεξε το βάρος και έπεσε ημιλιπόθυμο στη γη. Οι στρατιώτες τον χτύπησαν ξανά και τον ανάγκασαν να συνεχίσει, ώσπου έφτασαν στην κορυφή του λόφου και ξεκίνησαν να τον σταυρώνουν. Δίπλα του είχαν τιμωρηθεί με σταύρωση δύο ληστές, ο ένας εκ των οποίων μετανόησε για τις κακές του πράξεις και ο Ιησούς του έδωσε συγχώρεση. Ήταν πια μεσημέρι, αλλά ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει παντελώς. Πολλοίς κόσμος είχε συγκεντρωθεί στο σημείο, παρακολουθώντας με λύπη τον αργό και βασανιστικό θάνατο του Ιησού. Υπήρχαν και κάποιοι όμως που συνέχιζαν να τον κοροϊδεύουν και να τον προκαλούν. «Τόσους άλλους έχει σώσει, αφού σε γιος του Θεού κατέβα και σώσε τον εαυτό σου». Ο Ιησούς, με λόγια που έμοιαζαν με προσευχή, απευθυνόταν στον επουράνιο πατέρα του. «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Ανάσα είναι πια βαριά και με μεγάλη δυσκολία. Ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πατέρα, σου παραδίδω στα χέρια σου το πνεύμα μου. Τετέλεστε». Έγειρε το κεφάλι του στο πλάι και άφησε την τελευταία του πνοή. Όλα πράγματι είχαν πια τελειώσει. Την ίδια στιγμή έπεσαν κεραυνοί και ξέσπασε μεγάλη καταιγίδα, ενώ ένας δυνατός σεισμός συντάραξε όλο το μέρος. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες και ο περισσότερος κόσμος τρόμαξαν και έφυγαν για την πόλη. Ελάχιστοι είχαν μείνει πια κοντά στον νεκρό Ιησού. Κυρίως η Μαρία, η μητέρα του Χριστού, η μητέρα όλων μας, που έκλαιγε γοερά και μυρολογούσε. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα έβαλαν βουλή οι ανομοί Εβραίοι. Οι ανομοί και τα σκυλιά κίτρις κατηραμένοι. Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλη, να λάβει δείπνο μυστικό για να τον λάβουν όλοι. Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της, τας προσευχάς της έκανε για τον μονογενή της. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού κι απ' αρχαγγέλου στόμα. Σώνουν κυρά μου οι προσευχές, σώνουν και οι μετάνοιες. Και τον Υιό σου πιάσανε και στο χαλκιά τον πάνε. Σαν κλέφτη τον επιάσανε και σαν φωνιά τον πάνε. Και στου Πιλάτου τα σαλάς εκεί τον τυραννάνε. Αγαπητά μου παιδιά και αγαπητοί μου γονείς, σήμερα Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Σιγά σιγά κορυφώνεται το Θείο Πάθος. Ακολουθήσαμε τον Χριστό όλες τις ημέρες και φτάνουμε σήμερα στα άχραντα πάθη Του. Το απόγευμα, στην ακολουθία, ο Χριστός θα λιτανευθεί ως εσταυρωμένος Ιησούς πάνω στο σταυρό Του. Ακούσατε πριν από λίγο τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα Ιεροσόλυμα. Θα σας εξηγήσει ο πατήρ Δημήτριος στο τέλος αυτής της εκπομπής το τελετουργικό της σημερινής ακολουθίας. Εγώ θέλω, παιδιά μου, να μην πάψετε ποτέ να θυμάστε αυτήν την εικόνα, ότι ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, σταυρώθηκε για μας. Σταυρώθηκε γιατί μας αγάπησε. Θυσιάστηκε για μας γιατί ήθελε να μας σώσει και διάλεξε τον πιο επώδυνο θάνατο. Πόνεσε πολύ, παιδιά μου, ο Χριστός μας πάνω στον Σταυρό. Πόνεσε για να μην πονάμε εμείς. Πέθανε, παιδιά μου, ο Χριστός πάνω στον Σταυρό για να ζήσουμε εμείς.
Όμως πάνω στον Σταυρό, ο Χριστός μας συγχώρεσε ακόμη και τους σταυρωτές Του. Και μας δίδει αυτό το μήνυμα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε. Ότι και εμείς θα πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Όμως αν αγαπάμε τον Χριστό, θα πρέπει να τον μιμηθούμε. Κοντά Του εκείνες τις δύσκολες ώρες έμειναν μόνο λίγα πρόσωπα. Η Παναγία μας, ο Ιωάννης, ο μαθητής και οι μυροφόρες γυναίκες. Αυτοί δεν φοβήθηκαν. Παρέμειναν κοντά Του. Και εμείς πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι στον Χριστό και ταυτόχρονα αφοσιωμένοι στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Να θυμάστε πάντοτε ότι αυτούς που πονάνε θα πρέπει να τους συμπαραστεκόμεθα με την αγάπη, με τη στοργή μας, με την έγνοια μας. Πάνω στον Σταυρό ο Χριστός συγχώρεσε και τον ευγνώμονα ληστή. Θυμάστε ότι δεξιά και αριστερά Του σταυρώθηκαν δύο ληστές, δύο κακούργοι που είχαν και αυτοί καταδικαστεί σε σταυρικό θάνατο. Αυτός που σταυρώθηκε στα δεξιά Του, ο ευγνώμων ληστής, ζήτησε συγνώμη από τον Χριστό και τον παρακάλεσε να είναι ο πρώτος κάτοικος του Παραδείσου. Και ο Χριστός, λίγο πριν πεθάνει, όχι απλά τον συγχώρεσε, αλλά του είπε την εξής συγκλονιστική φράση: «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Από τότε ο Παράδεισος είναι ανοιχτός και για εκείνον αλλά και για μας. Και θέλω να το θυμάστε αυτό, παιδιά μου. Ο Παράδεισος θα ανοίξει για όλους και είναι ανοιχτός για όλους. Μόνο που πάντοτε πρέπει να λέμε στον Χριστό ένα συγγνώμη για τις δικές μας πράξεις, για τα δικά μας σφάλματα, για τις δικές μας μικρές αυτήν την ηλικία αμαρτίες. Μη λησμονήσετε λοιπόν, παιδιά μου, ποτέ την εικόνα του εσταυρωμένου Ιησού. Είναι ο μόνος που μας αγαπά αυθεντικά και επειδή μας αγαπά θυσιάστηκε και θυσιάζεται για μας. Πολύ αγαπημένοι μικροί φίλοι της σπιτικής λεμονάδας, χρόνια πολλά και για σήμερα. Σήμερα είμαστε στη Μεγάλη Πέμπτη. Είναι η πιο θλιβερή ημέρα του έτους. Σήμερα θα γιορτάσουμε το βράδυ τα φρικτά πάθη του Χριστού μας. Θα τον δούμε να στέκεται στο δικαστήριο, να καταδικάζεται σε θάνατο και στη συνέχεια θα τον ακολουθήσουμε στο δρόμο του προς το Γολγοθά. Θα τον δούμε να ανεβαίνει στο Σταυρό, να απλώνει τα τίμια χέρια του πάνω στο Σταυρό, σαν ένας υπερκόσμιος βασιλιάς, και σε αυτή τη σταυρωμένη αγκαλιά Του να χωράει όλη η αμαρτία του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι με την κακία τους και με τα λάθη τους που του ρίχνουνε τα καρφιά σε αυτά τα χέρια και του τρυπάνε την πλευρά από την οποία τρέχει αίμα και νερό. Η ανθρώπινη κακία ανεβάζει το Θεό στο Σταυρό και θα δούμε ο ιερέας να παίρνει τον εσταυρωμένο πίσω από την Αγία Τράπεζα και να τον περιφέρει ανάμεσά μας, μέσα σε ολόκληρο τον ναό, και να πηγαίνει να τον τοποθετεί όπως έκανε και χθες που ήταν Μεγάλη Τετάρτη και όπως έκανε και την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, με εκείνες τις ωραίες εικόνες του μυστικού δείπνου και του νυμφίου, έτσι και απόψε να τοποθετεί, θα τον δούμε, τον εσταυρωμένο στο κέντρο του ναού, στο σημείο που ονομάζεται Σολέας. Ο εσταυρωμένος θα μείνει εκεί απόψε τη βραδιά ολόκληρη, για να μας δείχνει με τη σταύρωσή Του, με το μαρτύριό Του, με τον πόνο Του, ότι είναι έτοιμος να πάθει για μας τα πάντα. Ο εσταυρωμένος φαίνεται
ότι υποφέρει, αλλά δεν υποφέρει ψεύτικα, παιδιά. Πονάει αληθινά και υποφέρει όσο δεν έχει υποφέρει ποτέ άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Αλλά αυτό το κάνει όχι γιατί είναι αδύναμος, αλλά επειδή το θέλει. Όχι επειδή δεν μπορεί να δραπετεύσει, αλλά επειδή είναι επιλογή του να πεθάνει, να σταυρωθεί, να πονέσει για το χατήρι μας. Στα δικά του χέρια, στο δικό του αίμα που χύνεται, στο δικό του πόνο βρίσκεται η δική μας συγχώρεση. Βρίσκεται η δική μας σωτηρία. Ο εσταυρωμένος, παιδιά, σταυρώνεται για τον καθένα χωριστά. Σταυρώνεται για να μας δείξει ότι η αγάπη δεν έχει όρια. Σταυρώνεται για να μας δείξει ότι ο Θεός δεν τρέπεται να ταπεινωθεί μέχρι το τελευταίο κομμάτι της ταπείνωσης. Σταυρώνεται γιατί θέλει να μας δείξει πως δεν υπάρχει κακό που δεν νικέται. Ακόμη κι αν κάποιος άνθρωπος σταυρωθεί, πάντοτε υπάρχει η ελπίδα. Γιατί ο μεγάλος εσταυρωμένος είναι η ελπίδα όλου του κόσμου. Σήμερα λοιπόν να έρθουμε να προσκυνήσουμε τον εσταυρωμένο, να τον παρακολουθήσουμε στα πάθη του, να ακούσουμε τις 12 ευαγγελικές περικοπές και μέσα από το δικό του δράμα να ζήσουμε εμείς τη δική μας λύτρωση και τη δική μας σωτηρία. Χρόνια πολλά, παιδιά, και ευλογημένα. Μεγάλη Πέμπτη! Σήμερα τα ξέρουμε, τα έθιμα? Ναι. Ναι. Για να δούμε τι ξέρουμε. Από το πρωί οι γυναίκες ξεκινούν πολύ νωρίς με το ζύμωμα. Ζυμώνουν τα κουλουράκια της λαμπρής, τα πασχαλινά τσουρέκια, αλλά βάφουν και τα κόκκινα αυγά. Γιατί βάφουμε τα αυγά κόκκινα, αλήθεια? Βάφουμε τα αυγά κόκκινα ως ανάμνηση του αίματος του Χριστού. Επίσης, το κόκκινο είναι το χρώμα της χαράς. Χαρά για την Ανάσταση. Ακριβώς! Ενημερωμένο σε βρίσκω και σήμερα. Το πρώτο αυγό που βάφουμε θεωρείται ότι είναι της Παναγίας και το βάζουμε στο εικονοστάσι. Με αυτό το αυγό σταυρώνουμε τα παιδιά για ευλογία. Το ήξερες αυτό? Όχι. Α, έμαθες και κάτι καινούριο λοιπόν. Όμως εκείνη την ημέρα οι γυναίκες δεν κάνουν καθόλου, δεν κάνουν άλλες δουλειές, ούτε απλώνουν, ούτε βάζουν πλυντήρια, καμία δουλειά. Και το βράδυ, ξέρεις τι κάνουμε το βράδυ? Πηγαίνουμε αλληλούδια στην εκκλησία για να στηρίξουν τον επιτάφο οι γυναίκες που εκεί ξενυχτούν. Ακριβώς, οι γυναίκες ξενυχτούν όλο το βράδυ για να στολίσουν τον επιτάφιο. Μπράβο, Νικόλα! Γεια σας, φίλοι μου! Σήμερα θα φτιάξουμε ωραία μοστοκούλουρα, εύκολα, γρήγορα και νόστιμα. Πάμε να δούμε! Σε μια μπασίνα θα βάλουμε μέσα νερό και πετιμέζι. Και θα χτυπήσουμε λίγο με ένα φουέλ, λίγο να σπάσει. Και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ρίχνουμε τα υλικά μας. Λοιπόν, αρχίζουμε με τη ζάχαρη. Ωραία. Θα βάλουμε μία πρέζα αλάτι. Συνεχίζουμε με το ελαιόλαδό μας. Η συνταγή θα λέει και σπορέλαιο και ελαιόλαδο. Εγώ προτιμώ το ελαιόλαδο. Μου αρέσει περισσότερο. Θα ανακατεύουμε λίγο. Ρίχνουμε την κανέλα μας και το γαρίφαλό μας. Και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Και θα ρίξουμε και λίγο κονιάκ. Δίνει πολύ ωραία γεύση. Ωραία, και θα βάλουμε και το μπέικιν, το οποίο θα το βάλουμε και θα το ανακατέψουμε μαζί με το αλεύρι. Τέλεια. Και όλο αυτό θα το ρίξουμε εδώ μέσα. Και ήρθε η ώρα να δουλέψουν τα χέρια.
Ωραία. Ωραία. Και κόβουμε σιγά σιγά κομματάκια. Τα ενώνουμε και τα βάζουμε σε όλα τα ψή μας. Και τώρα θα πάρουμε να σας δείξουμε τα έτοιμα. Ορίστε. Καλή σας όρεξη. Σήμερα θα σας δείξω μία τεχνική για να βάψουμε αυγά. Τα αυγά, εννοείται θα τα βάψει η μαμά και είναι κόκκινα γιατί συμβολίζουν το αίμα του Χριστού, απλά εμείς θα κάνουμε κάποια αυγά που θα τα βάλουμε μαζί εκεί στο καλαθάκι όπου έχει βάλει η μαμά τα αυγά, στη φωλίτσα. Εκτός από κόκκινο θα βάλουμε και κάποια για να γίνουν έτσι λίγο πιο όμορφα, να ομορφύνουν το χώρο μας, να είναι διακοσμητικά. Λοιπόν, τα αυγά θα είναι έτσι χρωματιστά. Μην το βλέπετε έτσι και φαντάζεστε ότι είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ απλό. Βράζουμε λοιπόν τα αυγά στο χρόνο που θέλουμε εμείς, με τη βοήθεια της μαμάς. Θα χρειαστούμε καλύτερα τα λευκά αυγά για να πιάσει καλύτερα το χρώμα. Θα χρειαστούμε φίλτρα του καφέ, λαστιχάκια απλά και μαρκαδόρο. Είναι πάρα πολύ απλό και λίγο νερό για να βρέξουμε τα χέρια μας και το φίλτρο. Λοιπόν, ξεκινάω να ζωγραφίζω το φίλτρο με ό,τι χρώματα θέλω, ωραία χρώματα και έντονα. Βάφω σε διάφορα σημεία με ένα χρώμα. Θα γεμίσω όλο το φίλτρο, δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου κενό. Συνεχίζω με άλλο χρώμα. Το ένα χρώμα πρέπει να είναι δίπλα, να ακουμπάει στο άλλο. Να μην υπάρχει καθόλου λευκό περιθώριο. Θα διαλέξετε τα αγαπημένα σας χρώματα και σε κάθε φίλτρο, γιατί δεν θα βάψετε μόνο ένα αυγό, θα βάψετε κάμποσα, σε κάθε φίλτρο θα βάλετε διαφορετικά χρώματα, οπότε όλα τα αυγά δεν θα είναι ίδια, θα είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Προσπαθήστε να βάλετε και μόβ, γιατί είναι σκούρο και βγάζει πάρα πολύ ωραίο χρώμα πάνω στο αυγό και μην βάλετε πάρα πολύ κίτρινο, γιατί είναι ανοιχτόχρωμο και δεν φαίνεται πάρα πολύ. Μόβ, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί βγαίνουν πάρα πολύ ωραία. Θα βάψουμε το φίλτρο και από τις δύο πλευρές, πάρα πολύ καλά βαμμένο, με πάρα πολύ μαρκαδόρο. Και μην ξεχνάτε να μην έχει καθόλου μα καθόλου κενό. Λοιπόν, αφού τελειώσω την πρώτη πλευρά, το βάφω και από την άλλη. Εγώ τώρα δεν χρειάζεται να το κάνω, απλά είναι να σας το δείξω. Και μετά βάζω λίγο νερό στα χέρια μου και βρέχω είτε το φίλτρο είτε το αυγό, έτσι ώστε να μπορέσει να φύγει το χρώμα και να ποτίσει πάνω στο αυγό. Και στη συνέχεια βάζω το αυγό μέσα, είναι πάρα πολύ εύκολο, βάζω το αυγό μέσα. Αν δεν το κάνω και πριν με το νερό, μπορώ και αφού βάλω το αυγό μέσα στο φίλτρο. Παίρνω ένα λαστιχάκι και τυλίγω το αυγό. Θα το αφήσω κάμποση ώρα, 5-10 λεπτάκια και στη συνέχεια αφού το ξετυλίξω, θα δω ότι τα χρώματα έχουν βγει πάνω. Δείτε, μπορώ και τώρα να βάλω νερό, δηλαδή ενώ το έχω βάλει μέσα στο φίλτρο, μπορώ να το... Δεν το βουτάω όμως μέσα σε νερό γιατί θα μου σκιστεί το φίλτρο, απλά το ραντίζω, το βρέχω λίγο. Όταν το βγάλω από το φίλτρο, χρειάζεται να μην το χαλάσω, απλά βγάζω το λαστιχάκι, σκίζω και το φίλτρο και τα αυγά θα βγουν έτσι. Κάθε αυγό θα είναι διαφορετικό. Καλή επιτυχία! Ήταν μια ακόμη λεμονάδα σπιτική. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Άνοιξε η τάξη μας, άνθησε η αυλή. Ο μικρός παράδεισος είναι η αφορμή. Σαν ουράνιο τόξο και σαν ήλιο στη βροχή, σου γελά και σου φωνάζει από τι θα πει. Τρέξε, παίξε, γέλα και τραγουδά δυνατά. Πες και εσύ μες στο παιχνίδι με όλα τα παιδιά. Και αν τύχει και τύψει
σάση σου πω συνταγή. Θα έχω ετοιμάσει λεμονάδα σπιτική. Θα έχω ετοιμάσει λεμονάδα σπιτική.